Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Μπουρναζίου. Πρεμιέρα για το μπασκετάκι Cup για τους Jokers του Τριαντάφυλλου Χατζη Μιχαήλ και την press off του Νίκου Μπαλάσκα. Άστοχη η πρώτη επίθεση από τους Jokers. Δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικές κατηγορίες. Οι Jokers θα αγωνίζονται φέτος το χειμώνα στη Master, ενώ η Press Off στην Evolution, μία κατηγορία κάτω, η φιλοξενούμενη ομάδα για σήμερα. Πρώτο καλάθι μεταξύ για την Press Off, η οποία ανοίγει το σκορ στο πρώτο 1 λεπτό της αναμέτρησης. 3-0, γρήγορα για την ομάδα του Μπαλάσκα. Δεν απαντάει από την γωνία Φαρκογιάννης. Αυτός ο Γλου Αγγελάκης προς τελειώνει. Πάλι στο χέρι του Φαρκογιάννη, ο οποίος θα πάρει το φάουλ χαμηλά. Πρώτο φάουλ της αναμέτρησης είναι από την Πρέσο. Επαναφορά από το πλάι. Αγγελάκης παίρνει στην από τις 45 μοίρες, σπάει την μπάλα στην γωνία, αλλά ο Φραγκογιάννης δεν διατηρεί την κατοχή. Η μπάλα αλλάζει χέρια. Κατοχή για τους φιλοξενούμενους για σήμερα. Οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν προσθήκες, όπως μας είπανε οι αρχηγοί των ομάδων στις pre-game δηλώσεις. Μάλιστα στην pre-game δήλωση των Jokers είδαμε και μία από τις καινούργιες τις προσθήκες. Θετικό rebound εδώ μεταξύ και κερδισμένο foul από τον Κοροπούλη. Ένα το foul για τις δύο ομάδες. Στις βολές ο ψηλός των φιλοξενούμενων. Μπράβο. 2-2. Ανοίγει το λογαριασμό του για σήμερα ο Κωνσταντίνος. Κατοχή για τους Jokers. Αγγελάκης γίνεται τα screen και παίρνει την μπάλα ο Φιλιππάκος. Μπαλά περνάει στη γωνία στο Παρκογιάννη. Φιλιππάκος ξανά. Κάνε και η μπάλα. Εφηδιασμός τώρα με τον Τσορτό να τρέχει για την Πρεσόφ. Στημένο σουτ για 3. Εύστοχο από τον νομικό. 0-5 στα πρώτα 2,5 λεπτά εδώ στο Μαζαράκης. Άστοχο το στον Αγγελάκη, θετικό rebound και άστοχο το τελείωμα από χαμηλά. Διαχειρός Φιλιππάκου. Δίποντο ξανά από το ίδιο σημείο έχουν μπει ζεστή οι παίκτες του Νίκου Μπαλάσκα. Δεύτερο τριποντάκι. Διαχειρός Κοροπούλη αυτή τη φορά. Time out από τον Τριαντάφυλλο Χατζη Μιχαήλ. 0-8 προσεγγίζει γρήγορα. Διψήφια τιμή η διαφορά εδώ στο Μαζαράκης, τα λέμε σε λίγο. Συνέχεια στο παιχνίδι μας εδώ στο Μπουρνάζι. 11-0. Αφηνιασμένη έχει μπει η Πρεσόφ στα τα πρώτα 3 λεπτά του παιχνιδιού. Απαντήσεις ψάχνουν οι Jokers. Φάουλ χαμηλά από τον Τρατολάτη, το οποίο το κερδίζει ο ψηλός των Jokers, ο Σπύρος ο Κωστολέτος. Επαναφορά από την baseline. Κωστολέτος στην κορυφή. Ο Φιλιππάκος ανοίγει λογαριασμό για την ομάδα του. 3-11 με το τριποντάκι του guard των Jokers.
μπάλα φτάνει στη γωνία. Και από εκεί στα χέρια του νομικού, ο οποίος παίρνει δεξιδιάδρομο, σταματάει, σπάει την μπάλα έξω για τρεις. Έστοχος ξανά ο Κοροπούλης, δεύτερο τρυποτάκι για τον ίδιο. Δίνει λύσεις από τη γραμμή, από τη γραμμή των 6.75 ο γκάρτ της Πρεσόρ. Αγγελάκης παίρνει ένα σκριν από το Φραγκογιάννη. Φραγκογιάννης με ένα fade away, άστοχο το shoot. Εφηδιασμός ξανά για τους κόκκινους με τον νομικό, ο οποίος πάει την μπάλα στον στημένο Κοροπούλη, ο οποίος θα φωτίζει αυτή τη φορά για τρεις. Προσπίτε, πάει μέχρι μέσα ο Τρατολάτης και τελειώνει τη φάση. 3-16 αποφασισμένη η press off να ξεκινήσει το match, επιβάλλοντας το ρυθμό της, τρέχοντας το ανοιχτό γήπεδο και βάζοντας εύκολα καλάθια μέχρι στιγμής. Αγγελάκης μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση. Ωραία προσπάθεια εδώ από τον guard των Jokers. Οδηγίες από τον τριαντάφυλλο του Χατζημιχάηλ, τον coach των Jokers. Προσδάβημα του να πιέσει παραπάνω στην άμυνα. Έχουν δεχτεί 16 πόντους σε μόλις 5 λεπτά. Ωραία επικαιρότητα συνεργασία, η μπάλα ξαναφτάνει στα χέρια του νομικού, ο οποίος τελειώνει τη φάση. 5-16 στα πρώτα 4 λεπτά του παιχνιδιού. Αγγελάκης, άστοχο το σουτ από τον Φραγκογιάννη. Τρατολάτης δοκιμάζει το χέρι του από τη γραμμή των 6.75. Δεν δικαιώνεται για την επιλογή του. Τρία τρίποντα σε μόλις 5,5 λεπτά έχουν βάλει οι παίχτες του Νίκου Μπαλάσκα. Ωραία συνεργασία, give and go εδώ από τον Κοστελέτο. Πρώτες αλλαγές στο μάτς. Μέσα ο Κυρίκος, έξω από το Σογλού για την ομάδα του Τριαντάβλου Χατζημιχαήλ. Ωραία παραφορά της μπάλας, η μπάλα πουλάει τον Αγγελάκη, κατοχή για τους κόκκινους. Αριστερό διάδρομο, η μπάλα δεν θα φτάσει ποτέ στα χέρια του Λαδόπουλου. Κλέψιμο για τους Τζόκερς, οι οποίοι τρέχουν και στο ανοιχτό γήπεδο. Άσχημα το τελείωμα εδώ από τον Κυρίκο, ο οποίος μόλις μπήκε στην αναμέτρηση. 2-2 τα φάουλ στα πρώτα 6 λεπτά εδώ στο Περιστέρι. Αλλαγές θυμάζονται για τις δύο ομάδες. Στη γραμματεία ο Βρετός και ο νεοαποκτητής Λιβάδης. Ο μεν πρώτος από την Πρέσο, ο δεύτερος για τους Τζόκερς. Επειδή θα κάνουν την πρεμιέρα σήμερα με την νέα τους ομάδα. Fade away, step back, σουτάκι από τον Λαδόπουλο, άστοχο. Σετ επίθεση για τους Τζόκερς με τον Φραγκογιάννη στην κορυφή της ρακέτας. Σκρίν επιλογής. Μπάλα στον Κυρίκο. Και θα πάρει ένα σκάμπο του Στελέτο. Μπάλα σπάει στις 45 μοίρες. Άστοχο το σουτ από τον Φιλιππάκο. Επιθετικό rebound. Ναι, ευκαιρία άστοχη αυτή τη φορά. Μετά την προσπάθεια από τον Αγγελάκη από τα 6.75. 5-18. Κλέψιμο τώρα για τους Τζόκερς, οι οποίοι δείχνουν να βρίσκουν τα πατήματά τους. Μετά τα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης, καλά της στον εφηδιασμό σε κενό τέρμα από τον Κυρίκο. Time out από την Μπρεσόφ. 2.47 που μένουν, 7-18 μπροστά με 11 πόντους η φιλοξενούμενη ομάδα του Νίκου Μπαλάσκα. Συνέχεια στο πρώτο δεκάλεπτο εδώ στο Μαζαράκης. Γεια σου, Άλλαξε. Γεια σου, Άλλαξε. Εξαι εσύ.
Αναφορά από την baseline για την press off. Μπάλα φτάνει χαμηλά λόγω κατάσταση. Ωραίο spin και εύστοχο. Το τελείωμα διαχειρός Σκοροπούλη. 7-20. Σταθερά σε ασφαλή απόσταση η press off. Κυρίκος περνάει την μπάλα χαμηλά στον Εφραγκογιάννη, ο οποίος κατεβάζει τον προσωπικό του αντίπαλο. Πάει μέχρι μέσα και δέχεται το stop. Από τον Κοροπούλη, αν δεν κάνω λάθος. Εφτά δεύτερα που μένουν για την ολοκλήρωση της επίθεσης των Τζόκερς. Ο Στελέτος μεταπερνάει στον Λιβάδη για τρεις το σουτ από τον Φραγκογιάννη. Αστοχό, rebound από τους κόκκινους. Για τρεις από το ίδιο σημείο, άχαστος στο πρώτο δεκάλεπτο ο Κοροπούλης. Οδηγεί την ομάδα του με τρία εύστοχα τρίποντα από τις 45 μοίρες. Έχει μπει ζεστός και στέλνει την διαφορά στο 23-7. 1:38 απομένει για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Σαφώς ανώτερη σε αυτά τα πρώτα 9 λεπτά. Φαίνεται η press off. Αυτό το τελείωμα εδώ από τον Καράβι. Διασμός. Κερδισμένο φάουλ από τον Φραγκογιάννη. Τρίτο φάουλ από την press off, το οποίο στέλνει στις βολές τον Ιάσουν το Φραγκογιάννη. Μία-μία για τον guard τον Τζόκερς. Ετοιμάζεται να μπει μέσα και ο παίχτης, πρόεδρος, προπονητής Νίκος Βαλάσκας. 2-2 είναι μεταξύ από τον Φραγκογιάννη, ο οποίος θα πάρει τις ανάσες του στον πάγκο. Η θέση του παίρνει ο Κανελάκης. Στη γωνία ο Νομικός, μπαλαφτάνει χαμηλά. Κλείνεται ο Λαδόπουλος από δύο παίχτες. Πάει την μπαλα στη γωνία, άστοχο το σουτ από τον Βρετό. Συνεννοήσεις εδώ τον ρεφ. Επίθεση για την Πρέσοφ, για τους Τζόκερς, με συγχωρείτε. Μπάλα φτάνει χαμηλά στον Κυρίκο. Η μπάλα φεύγει από τα χέρια του, κατοχή όμως παραμένει στην ομάδα του 30 Χατζη Μιχαήλ. Επαναφορά από την baseline από τον Αγγελάκη. Κοστολέτος. Η μπάλα στον Κανελάκη, ο οποίος πριν λίγο μπήκε στο παρκέ. Κυρίκος για 3, άστοχο το πρώτο σουτ. Μπάλα ξανά στα χέρια του ίδιου, στη γωνία, αμαρκάριστος και στημένος. Ο Κανελάκης αστοχή, δεύτερο επιθετικό rebound για τους Τζόκερς. Κοστελέτος προσποιείται, πάει αριστερά, κερδίζει το φάουλ από τον Λαδόπουλο. Η διαφορά βρίσκεται στους 14 πόντους. Δύο βολές για τον ψηλό forward τον Τζόκερς. Άστοχη η πρώτη βολή. Η
αστοχή και η δεύτερη. 16 δευτερόλεπτα απομένουν στο ρολόι. Μία επίθεση λογικά θα πραγματοποιήσουν οι παίχτες της Espresso. Πάλι για τον νομικού, ο οποίος σηκώνεται για 3. Επιθετικό rebound του Λαδογιάννη. Άστοχο το φουκάκι. Τέλος πρώτη δεκαλέπτη. 9-23 μπροστά η Πρέσοφ, η οποία βασιζόμενη στα εύστοχα σουτ από τον Κοροπούλη έχει χτίσει γρήγορα μία διαφορά με διψήφια τιμή. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στο Μαζαράκης. Μπροστά με 14 πόντους η Πρέσοφ, η οποία έχει μπει καλύτερα στο παιχνίδι. Οι Τζόκερς, αν και βρήκαν τα πατήματά τους μετά το πρώτο πεντάλεπτο, έχουν να διαχειριστούν μία διαφορά άνω των 10 πόντων. Μπαλά σπάει έξω, αλλά έχει προηγηθεί το φάουλ τον Λαδόπουλο. Πρώτο φάουλ στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα του δευτέρου δεκαλέπτου από τους Τζόκερς, οι οποίοι τελείωσαν το πρώτο δεκάλεπτο με μόλις 2. Φάουλ. Στημένος ο Μπαλάσκας, άστοχο το ποδόσφαιρο του αρχηγού. Κατοχή για τους Τζόκερς. Κυρίκος δεν το σκέφτεται πολύ, σηκώνεται για 3. Καθαρίζει το αμυντικό rebound ο αρχηγός. Μάθηκε του νομικού. Στο high post θα πάρει την μπάλα ο Λαδόπουλος. Ωραία πάσα χαμηλά. Μπλέχτηκε εκεί ο Βρετός. Η κατοχή παραμένει όμως για την ομάδα του με 7 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι. Καράβης θα σπάσει τον νομικό στο τέλος του χρόνου. Θα εξοχίσει και σουτ 3 πόντων ο Μιχάλης. Η Πρέσοφ, η οποία σκοράρει με εντυπωσιακή ευστοχία από τη μακρινή απόσταση. Στα πρώτα 12 λεπτά. Κωνσταντέλος κατεβάζει. Αγγελάκης, Κωνσταντέλος για τον αριστερό διάδρομο, σπάει την μπάλα στη γωνία μέχρι μέσα. Άστοχο το τελείωμα από τον Κανελάκη. Καθαρίζουν το αμυντικό rebound οι κόκκινοι και φεύγουν στον εμβιασμό με το Βρετό, ο οποίος βάζει χειρόφρενο και περνάει την μπάλα στον Καράβη. 45 αμαρκάριστος ο Μπαλάσκας με ταυλό το τριποντάκι, άστοχο. Κυρίκος κατεβάζει και θέλει να δώσει γρήγορο ρυθμό, δίνοντας τη βάση στον Λιβάδη, ο οποίος έφυγε γρήγορα στον εφηδιασμό. Μία ακόμα επιλογή για την ομάδα του Τριαντάφυλλου Χατζημιχαήλ, καθώς μπορεί πλέον να τρέξει και στον εφηδιασμό. Εκμεταλλευόμενοι τα γρήγορα πόδια του Λιβάδη. Άστοχο το σουτ από τον νομικό. Κατεβάζει ο Αγγελάκης. Κυρίκος από την κορυφή της ρακέτας, άστοχο το σουτ, rebound του νομικού. Πιο χαμηλό το σκορ στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου. Καράβης, νομικός, Καράβης ξανά από τις 45, άστοχο το σουτ, rebound από τον Κωνσταντέλο. Φάουλ εδώ από τον Μπαλάσκα, ο οποίος ήθελε να διακόψει τον εφηδιασμό των Τζόκερς.
Αναφορά από την πλάγια γραμμή. Έξω το μεταξύ ο Λαδόπουλος, μέσα ο Κρασάς. Για την Μπρεσόφ, σκριν ψηλά από τον Κοστελέτο, ο οποίος παίρνει και την μπάλα από την κορυφή της ρακέτας. Ωραία ραχιά κίνηση. Φάουλ από τον Μπαλάσκα, δεύτερο του ίδιου, γρήγορα γρήγορα, το οποίο στέλνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας τον ψηλό των Τζόκερς. Στους 16 πόντους μπροστά η Πρεσόφ, μπάλα στην γωνία, αμαρκάριστο εύστοχο στάκι από τον Μετραβολάδη, τιμωρεί και αυτό με τη σειρά του την επιλογή των Τζόκερς να παίξουν σε άμυνα ζώνης, αφήνοντας τα ελεύθερα σου από την περιφέρεια. Κοστελέτος του το δίνει, το σούτι άμυνα, θα στοχίσει, θετικό rebound και εφηδιασμός με τον Κρασά, ο οποίος βρίσκει σε τάμυνα απέναντί του. Άστοχο αυτό το σούτι από τον Τραδολάτη, ο οποίος έβαλε το προηγούμενο σούτι το οποίο δοκίμασε. Κοστελέτος θα περάσει ωραία και θα τελειώσει τη φάση με ένα δεξί κουκ από την αριστερή πλευρά. 12-29, σταθερά μπροστά η Πρέσοφ. Άλλαξε η άμυνα των Τζόκερς σε man to man. Φαίνεται να έχουν στηθεί οι παίχτες του τριαντάφυλλου Χατζημιχαήλ. Αλλαγές για τους Τζόκερς. Έξω Αγγελάκης και Κοστελέτος, μέσα ο Μπάλος και ο Φρέγκο Γιάννης, ο οποίος επιστρέφει. Επαναφορά για την φιλοξενούμενη ομάδα από την κορυφή, άστοχο το σούτ από τον Κοροπούλη, ο οποίος έχει πληγώσει ούκο λίγες φορές στους Τζόκερς από τη μακρινή απόσταση. 2-2 τα φάουλ στα πρώτα 5-41 εδώ στο Μαζαράκης. Σε ένα μάτς αναγνωριστικό και για τις δύο ομάδες, και οι δύο προσπαθούν να βρουν τα πατήματα τους εν ώψη της σημερινής σεζόν. Έστοχο το σουτ με ταμπλό μετά το σκριν από τον Κανελάκη. Μέχρι μέσα σπάει την μπάλα έξω ο Γκάρτς Πρεσόφ και πολύ καλά κάνει, αφού ο Καράβης θα ευστοχίσει ξανά για τρεις. Με μεγάλα ποσοστά ευστοχίας από τις 45 μοίρες σουτάρουν σήμερα οι παίχτες του Νίκου Μπαλάσκα. Από δεξιά θα περάσει και θα κερδίσει το φάουλο Φραγκογιάννης. Το χρεώνεται ο Βερετός, επαναφορά από το πλάι, από κάτω μάλλον, για τους Τζόκερς. Μπάλα στα χέρια του Νοφερμένου Λιβάδη. Μπάλα σπάει, σηκώνεται από τη μέση απόσταση ο Φραγκογιάννης, εφηδιασμός, αλλά άστοχο το τελείωμα. Αποτελεσματική εδώ η άμυνα του Φραγκογιάννη στο τελείωμα του Κοροπούλη. Νωρίς και πάει στον Κανελάκη, ο οποίος σηκώνεται για τρεις και αστοχή. Έξω ο Λιβάδης, μέσα με το 4 ο Φιλιππάκος.
4 και 11 απομένουν για την ολοκλήρωση του δεύτερου δεκαλέπτου. Εδώ στον Μπουρνάζη, ωραία step back, κίνηση από τη μέση απόσταση, καλάθι του Τερδολάτη. Time out, το οποίο καλεί ξανά ο 30χρονος Παντου Μιχαήλ. Η διαφορά φτάνει για πρώτη φορά σήμερα τους 20 πόντους. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, επαναφορά από την baseline για τους Jokers. Δραγκογιάννης πάει να σκρίνει ψηλά, θα πάει μέχρι μέσα, θα σπάσει την μπάλα έξω στον Φιλιππάκο. Η μπάλα δεν φτάνει χαμηλά, κλέψιμο από τον Καράβι, ο οποίος βγάζει ενέργεια στην άμυνα. Η μπάλα στην ενέργεια του Κοροπούλη, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στην αναμέτρηση. Τον Ματιασά, άστοχο του σουτ από τη μέση απόσταση. Για τρεις, με χειρόφυρο χώρο να το σκεφτεί πολύ. Ο Φιλιππάκος άστοχος, rebound από την Πρέσοφ. Καραμπόλα εκεί, την εκμεταλλεύεται ο Κρασάς. Μπαλα περνάει στη weak side, εξής διάδρομος. Split και έξω, άστοχο το σουτ από τον Τραδολάτη, ο οποίος θα βάζει με την μπάλα. Ρίχνει το ρυθμό Κανελάκης. Φιλιππάκος, Τραγκογιάννης, σηκώνεται για τρεις. Άστοχος ο Ιάσονας. Κατεβάζει και περνάει από το κέντρο ο Τραδολάτης. Μπάλα στη γωνία, διστάζει να σκοτεί για τρεις. Ο Κρασάς. Ο Βρετόρ, με συγχωρείτε, ο Κρασάς είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα μετά από το κόψιμό του και θα δεχτεί το φάουλ από τους Τζόκερς, το οποίο θα τον στείλει στη γραμμή της φιλανθρωπίας για δύο ελεύθερες βολές. Εύστοχη πρώτη. Η διαφορά σπρογγυλά στους 20 πόντους. 2 και 32 πριν το τέλος του 10 λεπτού. Μαζέψει την μπάλα, θα δώσει στον Κυρίκο, ο οποίος θα επιλέξει δεξιά πλευρά, θα φτάσει μέχρι μέσα και θα βάλει ένα ωραίο δεξί drive. Ο guard των Jokers. Τέτοιες παρόμοιες φάσεις χρειάζονται οι παίχτες του 30χρονου Χατζη Μιχαήλ αν θέλουν να κυνηγήσουν σήμερα το πρώτο παιχνίδι. Φάουλ από τον Καράβι πάνω στον Τραγκογιάννη. Τρίτο φάουλ και για την Πρέσοφ, 1:49 πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. Κοστελέτος θα σηκωθεί για δύο και θα το βάλει μπροστά στην άμυνα του Κοροπούλη. Δεύτερη συνεχόμενη εύστοχη επίθεση για την ομάδα του Χατζη Μιχαήλ, το οποίο φαίνεται να έχει σφίξει και την άμυνά της. Πιέζουν πιο ψηλά στην μπάλα. Ωραίο κλέψιμο εδώ από τον Αγγελάκη, ο οποίος θα βαθίσει φρένο. 1 λεπτό περίπου απομένει για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Για τρεις από το σπίτι του, ο Κυρίκος. Σαν να βρίσκουν momentum οι Jokers εδώ στο τέλος του πρώτου μέρους. 21-36 διαφορά, πέφτει στους 15 πόντους. 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη του πρώτου χρόνου εδώ στο Μαζαράκης. Οι Jokers, οι οποίοι έβγαλαν αντίδραση το δεύτερο πεντάλεπτο του δεύτερου δεκαλέπτου.
Είναι τα από δύο, ξεφεύγει, ωραία. Κοροπούλης. Αστοχή, rebound. Και ναι, επίθεση από τον Γκέρικα, ο οποίος αστοχή αυτή τη φορά. Ο Γκέρικος, ο οποίος εδώ το πρώτο πεντάλεπτο έχει σκοράρει 5 πόντους και ηγείται της επιθετικής προσπάθειας της ομάδας του. Το rebound, την μπάλα ξαναπάει στην περιφέρεια, όπου ο Φραγκογιάννης θα ανοίξει και αυτό στο λογαριασμό του. Από τα 6.75. Επίθεση με 12 δευτερόλεπτα για την πρέσο. Στα Τρατολάτη θα σηκωθεί για 2 και θα ευτυχήσει σε ένα buzzer beater, το οποίο θα στείλει τη διαφορά στους 14 πόντους. Η Πρέσο πάει στα αποδυτήρια χωρίς να έχει εντυπωσιάσει το δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά έχοντας διατηρήσει σε ασφαλή τιμή το προβάδισμα της. Τα λέμε σε λίγο. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στο Μαζαράκης. Πρώτη κατοχή του Τζόκερς. Κοστελέτος θα πάρει την μπάλα μακριά από το πεδίο δράσης του. Θα αστοχίσει, rebound του Λαδογιάννη. Πρέσοφ τώρα στην επίθεση. Λαδογιάννης θα προσποιηθεί, ωραία. Θα χάσει την ισορροπία του όμως. Ευθυγιασμός για την αρμάδα του Χατζημιχαήλ με τον Κοστελέτο, ο οποίος τελειώνει πολύ ωραία με ένα αριστερό lay-up και ανοίγει το σκορ. Επαναφορά από το πλάι. Επίθεση για την Πρέσο. Κοροπούλης χαμηλά τον Λαδόπουλο, ο οποίος θα χάσει το δεξί φλότερ. Ωραία προσπάθεια μέχρι μέσα coast to coast από τον Κυρίκο. Με 4 πόντους γρήγορα μπαίνουν στο δεύτερο δεκάλεπτο, στο δεύτερο μέρος. Οι Τζόκερς, η διαφορά πέφτει στους 10, στα πρώτα μόλις 2,5 λεπτά εδώ στο Μαζαράκης. Κυρίκος προσποιείται, πάει μέχρι μέσα, δεν τελειώνει αυτή τη φάση. Rebound και ευθυγιασμός με τον Τσορτάν, ο οποίος θα δεχθεί εδώ το φάουλ, σωστό από τον Φιλιππάκο. Κοροπούλης μπάλα χαμηλά στο Λαδόπουλο. Ωραίο φούτγκορ από ψηλό, ποιος τελειώνει τη φάση παρά την υποδειγματική άμυνα από τον Κουστολετό. Δίνει το σύστημα ο Αγγελάκης. Κοστελέτος το σκέφτεται για λίγο. Ωραία στιμού, προσποίηση και τελείωμα από τον ψηλό. 6-0 στην αρχή του πρώτου, του τρίτου δεκαλέπτου. Σαν να βρίσκουν για τα καλά πλέον ρυθμό μετά το ξέσπασμα που έκαναν τα τελευταία 5 λεπτά του πρώτου μέρους. Οι Τζόκερς, ωραία στη μου, στην baseline από τον Κοροπούλο, που σπάει την μπάλα έξω στο Λαδόπουλο, ο οποίος σηκώνεται λίγο πιο μέσα από το δίκτυο των βολών και στέλνει τη διαφορά
ξανά στους 12. Άστοχο το σουτ, rebound από την Πρέσο, η οποία ψάχνει απαντήσεις στο mini σερί των Jokers και τις βρίσκει με τον γνωστό τρόπο, όπως έχει κάνει όλο το βράδυ, εξοχώντας δηλαδή από τη γραμμή των 6.75, αυτή τη φορά από τον νομικό. Αγγελάκης το σκέφτεται, σηκώνεται, αστοχή η Ρίκος, θα προσπαθήσει να πάρει εκεί, να διατηρήσει την κατοχή για την ομάδα του, δεν θα το καταφέρει. Η μπάλα αλλάζει χέρια. Επίθεση για την press off. Καδόπουλος, το low post. Γυρνάει. Ένα περίεργο φλοντεράκι, μάλλον ήθελε και το foul. Εδώ ψηλός, ωραίο κόψο, το γελάκι. Κρίμα που δεν τελειώνει τη φάση εδώ. Γρήγορο τέμπο θέλει να δώσει η Πρέσοφ ξανά για τρεις αμαρκάριστος. Ο νομικός άστοχος αυτή τη φορά. Έχουμε 4 χρόνια να δώσουμε. Δεν χρειάζεται να δίνουμε σωστά. Θα μην σημάζω. Αγγελάκης σκρίνει στην κορυφή, σπάει την μπάλα. Δεν το πήγε εν κόπ από το Αγγελάκη. Άστοχο το σουτ από τον Κυρίκο, rebound από την Πρέσοφ. Εδώ πλούς δίνει ένα σκριτ στην κορυφή στον Τορτά. Μπάλα δεν περνάει. Για τον Ελλαδόπουλο. Άστοχη πολύ από την κοινή. Από τον Κυρίκο δεν ξέρει λίγο το δώρο τον Πρέσοφ. Αναφορά από το πλάι. Καρκογιάννης κατεβάζει. Σκρίνει από τον Κυρίκο. Ο αριστερά ο Φραγκογιάννης σπάει την μπάλα έξω στον Αγγελάκη. Λάθος στην συνεννόηση εδώ από τους Τζόκερς. Ο συνδυασμός δεν αντί είναι ενός. Πολύ καλή άμυνα από τον Φιλιππάκο, ο οποίος αν και βρέθηκε μόνος του εναντίον δύο αντιπάλων, βγάζει την άμυνα αλλά χωρένεται με το φάουλ στη συνέχεια. Δύο-δύο τα φάουλ στα πρώτα 5 λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου, δύο βολές για τον Καράβη. Η διαφορά βρίσκεται στους 15 πόντους και εκεί θα παραμείνει. Άρχισε η βολή από τον Καράβη. Μπάλα στη γωνία, στημένο σουτ από τον Αυτόσογλου. Ο οποίος πληγώνει και αυτός με τη σειρά του την άμυνα της Πρέσο. Πρώτο τριποντάκι στο δεκάλεπτο αυτό από τους Jokers στη γωνία. Άστοχο το σουτ από τον Τσορτά. Από τον Τσορτό, ο οποίος πήγε να πληρώσει με το ίδιο νόμισμα τους Jokers. Από την άλλη γωνία, άστοχος. Αυτός είναι επιθετικό rebound και καλάθι από τους Jokers, οι οποίοι με ένα τρίποντο και ένα rebound μετά από μια χαμένη τους επιθετική προσπάθεια
ρίχνουν τη διαφορά στους 10 πόντους. Μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ. Ο Τόρτος. Δύο βολές για τον γκάρντ της Πρέστοφ. Αλλαγές για τους Τζόκερς, έξω ο Κυρίκος, μέσα ο Κοστελέτος. Έξω ο Βρετός για την Πρέστοφ, μέσα ο Κρασάς. Άστοχη η πρώτη, εύστοχη η δεύτερη. Πιέζουν ψηλά εδώ οι παίχτες του Μπαλάσκα. Στημένος πάλι στη γωνία, εύστοχος ξανά, δεύτερο τρυποντάκι για τον εαυτό Σογλου, ο οποίος φαίνεται να δίνει λύσεις από μακριά για την ομάδα του Χατζημιχαήλ. Οι οποίοι έχουν ξαφνικά το momentum. Λάθος εδώ. Βάσκεσα από το Φραγκογιάννη. Φάουλ από τον Φιλιπάκο. Ο οποίος δεν είχε δει τα ομαδικά φάουλ της ομάδας του, η οποία φτάνει τα 5 φάουλ 3 λεπτά πριν τη λήξη του 10 λεπτού και στέλνει τον Νεκαράβη ξανά στις βολές. Άστοχη η πρώτη, αλλά έφυγε η δεύτερη από το Σπύρο. Η διαφορά έπεσε παροδικά σε μονοψήφια τιμή, αλλά τώρα επανήλθε ξανά στα στάνταρ της αναμέτρησης, δηλαδή στους 10. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει και στους 10 πλάς. Μετά από δύο, ο Κοστελέτος πάει, μπαλά έξω, Φιλιπάκος, Φραγκογιάννης, θα διατηρήσει στην κατοχή, σπάει την μπαλά στον Αγγελάκη, στημένος 45, έστοχος, ξανά, 41-48, οι Τζόκερς είναι εδώ, δείχνουν αξιόλογα σημάδια ζωής σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Άστοχο. Εδώ η επίθεση από την Πρέστοφ. Αγγελάκης, ο οποίος φτώχησε πριν από λίγο, πήραμε τον 6.75. Σίγουρα ξανά του φανάζουν από τον πάγκο. Κοστελέτος από την κορυφή της ρακέτας. Κλείνει και δεύτερος παίχτης πάνω του. Μπαλά σπάει στη γωνία. Άστοχο εδώ το σούτ από τον Φραγκογιάννη. Στη γωνία, ωραία προσθέση από τον Καράβη, ο οποίος παίρνει την μπάλα ξανά έξω. Προσθέση, drive, άστοχο από τον Κοροπούλη. Time out. Όχι time out, τα δικά μου εγώ. Κανονικά συνεχίζει το παιχνίδι, 41-48, με 7 πόντους μπροστά η Πρέστοφ, η οποία δείχνει να χάνει σιγά σιγά το μεγάλο προβάδισμα που είχε χτίσει στο πρώτο ημίχρονο. Αλλαγές για την ομάδα του Νίκου Μπαλάσκα. Μέσα ο Τροδολάτης, έξω ο Καράβης. Βολές για τον Κοστελέτο, ο οποίος αστοχή στην πρώτη. Αλλά αστοχή στη δεύτερη. 1-19 η διαφορά στους 6 πόντους, οι Τζόκερς είναι εδώ και θα διεκδικήσουν λογικά το 10 λεπτό την πρώτη τους
νίκη για φέτος. Λάθος πάσα από τον Ραδόπουλο, κρέψιμο από τον Αγελάκη. 57 από μένα εδώ στο Μαζαράκης για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Ραγκογιάννης θα πάει ένα σκήνα του Κουστελέτο, θα πάει αριστερά, θα σπάσει την μπάλα στη γωνία, στημένος για 3. Ο Φιλιππάκος, άστοχο το σουτ, εφηδιασμός για την Πρέσο. Ρίχνει το τέμπο εδώ ο Τραδολάτης. Την μπάλα στα χέρια του Τσορτού. Λαδόπουλος θα σηκωθεί για 2 και θα ευστοχίσει από μέσα απόσταση. Τρώει και τα καδίλια του από τον πάγκο της Πρέσο όπως πρέπει. Για την ολοκλήρωση της επίθεσης των Τζόκερς στην επαναφορά από τον πλάι ο Κωστελέτος. Δεν έχουν φάουλ να δώσουν καμία από τις δύο ομάδες. Ελεύθερος για 3, αλλά άστοχος ο Φραγκογιάννης στο φινάλε του δεκαλέπτου. 42-50, τα πάντα ανοιχτά εδώ στο Μαζαράκης. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο κλειστό Γεώργιο Στεφανόπουλος. Οι Τζόκερς φώναξαν βροντερά παρόν στο τρίτο δεκάλεπτο. Επέστρεψαν μετά από την μεγάλη διαφορά που βρίσκονταν στο πρώτο ημίχρονο και πλέον βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής 8 πόντους πίσω από την Πρέσο. Εν τω μεταξύ, πρώτη επίθεση για την Πρέσο. Φάουλ πάνω στην προσπάθεια και 2 βολές για τον Κοροπούλη, ο οποίος αστοχεί στην πρώτη. Αλλά αστοχεί στη δεύτερη. Αγγελάκης πάρει ένα screen από τον Κωστελέτο. Θα σταματήσει, θα σπάσει την παρά στις 45 μοίρες. Πάσα στη weak side, Κωστελέτος το σκέφτεται. Θα σηκωθεί για 3, θα αστοχίσει, εκτυπικό rebound. Αμαρκάζει από τον Φιλιππάκο, άστοχο. Rebound από τον Τραδολάτη. Θα σηκωθεί στον Λουκό, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, σπάει την μπάλα έξω. Ωραία προσπίση στην πάσα. Και εύστοχο mid-range από τον Τραδολάτη, ο οποίος ανοίγει το λογαριασμό της ομάδας του. Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Μαζαράκης. 42-53, η διαφορά ξανά σε διψήφια τιμή. Λάθος επίθεση από τους Τζόκερς. Κατεβάζει ο Κοροπούλης. Μέχρι μέσα, αλλά αστοχή. Στο δεξινέ από τους Αθήνους. Εφηδιασμός για τον Κωστελέτο. Μέχρι μέσα. Δεν τελειώνει τη φάση με το αριστερό. Rebound και επίθεση με τον Τραδολάτη για την Πρέσο, ποιος βάζει φρένο. Παίρνει την μπάλα στη weak side στον Κοροπούλη. Λαδόπουλος, ωραία πάσα στο κόψιμο. Η διαφορά στους 13, 7-51 απομένουν για να μάθουμε ποιος θα φύγει σήμερα από τον Μπουρνάζη με το πρώτο του ροζ φίλο για φέτος. Πρώτο φάουλ για την Πρέσοφ, αλλαγή του Τζόκερ μέσα. Ο Λιβάδης έξω, ο Αγγελάκης.
Του δίνει το χέρι ο coach Χατζη Μιχάηλ. Σκρίτσιλα από τον Κοστελέτο. Φιλιππάκος πάει την μπάλα στη γωνία, όπου εκεί βρίσκεται ο Φραγκογιάννης, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Δεύτερο φάουλ για την Πρέσο. Επαναφορά από το πλάι. Λιβάδης. Φιλιππάκος. Κοστελέτος σε αιζολέση κατάσταση. Ωραίο το σπιν. Κατοχή. Παραμένει για τους Ζόκερς. Έξω νομικός, μέσα ο Βρετός για την ομάδα του Νίκου Μπαλάσκα. Παραφορά από την baseline με τον Απόσογλου, ο οποίος ξαμπαίνει στο παιχνίδι. Πολύ χρήσιμος παίχτης για τον Χατζη Μιχαήλ στο τρίτο δεκάλεπτο. Ωραία προσπίση μέχρι μέσα Αγοροπούλης, ο οποίος θα εστοχίσει με χαρακτηριστική άνεση από τη μέση απόσταση. Ωραίο καλάθι. Time out για τους Ζόκερς, οι οποίοι βλέπουν τη διαφορά να ξαναξεφεύγει και να φτάνει στους 15. 7,9 απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού εδώ στο Μπουρνάζι. Συνέχεια στο παιχνίδι μας εδώ στο Μαζάρακης. Οι Τζόκερς πρέπει να τα κάνουν σχεδόν όλα τέλεια αν θέλουν να φύγουν από εδώ σήμερα με τον πρώτο φύλλο. Φάουλ από τον Απτόσογλου. Δεύτερο φάουλ και για τους Τζόκερς. Η Πρέσοφ έχει ήδη 2. Θεοδωλάτης. Έγκλωση ο Λαδόπουλος, σηκώνεται. Μάλλον δεν σηκώνεται. Έψαξε τον Λαδόπουλο χαμηλά. Πάσα δεν βγήκε, εφηδιασμός για τους Τζόκερς, οι οποίοι χάνουν ξανά την μπάλα. Κλέψιμο από τον Τραδολάτη. Μπάλα φτάνει στα χέρια του Καράβη. Άστρο το κουμπεράκι, rebound από τον Απτόσογλου. Γρήγορος ρυθμός μετά το πρώτο time out του τετάρτου δεκαλέπτου. Κοστελέτος το σκέφτεται, το ζυγίζει, σηκώνεται για 2 και αστοχή. Καράβης 45-3. Ο Τρατολάτης αστοχή, rebound από τον Φραγκογιάννη. Πολύ όμως και αυτή πολύ άστοχος ο Λιβάδης. Φραγκογιάννης. Ωραίο ρολ από τον Κοστελέτο, ο οποίος τελειώνει και τη φάση. Ωραία η κίνηση εδώ του ψηλού. 44-57. Έκλειση για άμυνα από τον coach Χατζη Μιχαήλ. 5-27 απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού. Στο μείον 13 βρίσκεται η ομάδα του. Μαθηματικές ελπίδες υπάρχουν, αλλά όχι αν γίνονται τέτοια λάθη όπως εδώ από τον Λιβάδη, ο οποίος έχασε την μπάλα και έδωσε ξανά την κατοχή στην Πρέσο. Βολές. Ήταν το κερδισμένο φάουλ από τον Κοροπούλη. Έσκυψε η πρώτη. Άσκυψε η δεύτερη. Εξαιρετικό rebound για την Πρέσο. Ωραία κίνηση. Ξεφεύγει από αριστερά ο Καράβης. Δεν τελειώνει τη φάση. 4 δολαβμένων βήματα από τον Κοροπούλη. Από την κορυφή της ρακέτας. Παραφορά από το πλάι για τους Τζόκερς. Στο μείον 14 με κάτι λιγότερο από 5 λεπτά να απομένουν.
Μπακογιάννης. Παίρνει ένα screen, σηκώνει την γάση, ώστε έχει rebound του Γκαράβη. Βρετός στη weak side στον Λαδόπουλο. Κρατολάτης, περνάει από τα αριστερά, step back. Αυτό το από μέση απόσταση. Μπάλα στο πουθενά. Λάθος πάσα από τον Κουστελέτο. Καράβης παίρνει δεξί διάδρομο, αριστερή στο λεάπ. Λαδόπουλο στο επιθετικό rebound. Τέλος του χρόνου, δεν ανανεώθηκε η επίθεση. Οι Τζόκερς θα παίξουν έναν προγραφιά τους χαρτιά για την προσπάθεια να φύγουν σήμερα από το Μαζαράκης με το πρώτο τους ροζ φύλλο. Χαμηλά στο low post του Κουστακογιάννη θα δεχτεί το φάουλ. Δεύτερο φόρο για την Πρέσο. Τρία έχουν οι Τζόκερς. Ο Στελέτος παλαφτάνει χαμηλά τον Κυρίκο, ο οποίος μόλις μπήκε και κατέθεσε. Το Χρακογιάννη κλέψιμο από την Πρέσο. Κοροπούλης να τεβάζει. Παίρνει αστείαν τον Λαδόπουλο. Καράβης. Παλαφτάνει τα χέρια του Κρατολάτη. Τέσσερα των απομένων. Καράβης για τρεις. Άστοχο το σουτ. Κατοχή για τους Τζόκερς. Λιβάδης. Σηκώνεται για δύο. Κατοχή, rebound από τον Τρατολάτη. Φόντες για Σίλη Πρέσο. Ωραία πάσα χαμηλά. Άστο είναι το τελείωμα από τον Κοροπούλη. Κυρίκος. Διαντίον τριών σηκώνεται Κυρίκος για τρεις. Αστοχή. Κατεβάζει το αμυντικό rebound ο Βρετός. Στη γωνία ο Κοροπούλης. Στην weak side παίρνει μπάλα στον Αδόπουλο και από εκεί στον Καράβη. Αδόπουλος προσποιείται. Σπάει την μπάλα στη γωνία στον Καράβη. Jump stop. Πάσα έξω στον στημένο Κρατολάτη, ο οποίος ευστοχεί για τρεις. Τρίποντο μαχαιριά, το οποίο στέλνει την Πρέσο στους 61 πόντους. Καλή συγκομιδή πόντους από το πρώτο παιχνίδι για την ομάδα του Μπαλάσκα. Στους 44 έχουν μείνει οι Τζόκερς. Ξεκινάει τέρμα. Τελειώνει το καλάθι. Ο Κοροπούλης. Η διαφορά προσεγγίζει τους 20 πόντους, 1 και 37 πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Το τελικό σκορ απομένει να μάθουμε εδώ στο Μαζαράκης. Η Πρέσο ξεκινάει με το δεξί τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο θεσμό του κυπέλου. Λαδόπουλος προσποιείται. Βάλα περνάει στην απέναντι πλευρά, αλλά την έχει φυλιαστεί. Ο Λιβάδης. Κλέψιμο ξανά. Κατοχή την Πρέσοφ. Ωραία. Και ζητήσει τον τρίπλα. Και φοβερό καλάθι στο φινάλε του παιχνιδιού από τον Τρατολάτη.
έρχεται από το καλάθι από τον Κοστελέτο. Αναφορά από την baseline για την Πρέσοφ. Αργά να κατεβάζει ο Καράβης. Κάνει ένα λόγο διαφήνης. Ωραία χρηστέσιο τρίπλα. Σταμάτημα μετά το έτσι των βολών και καλάθι από τον Γκάρντ της Πρέσοφ. Τέσσερις πόντες από τον Κοστελέτο στο τέλος της αναμέτρησης. 13 δεύτερα μένουν, η Πρέσο λογικά δεν θα προχωρήσει σε επίθεση. Τέλος παιχνιδιού εδώ στο Μαζαράκης. Με το δεξί ξεκινάει η ομάδα του Μπαλάσκα. Σε αγωνιστικές υποχρεώσεις νικώντας με σχεδόν 20-19 για την ακρίβεια τους Τζόκερς, οι οποίοι βρίσκονται μια κατηγορία πάνω και ξεκινούν με 0-1 τη φετινή χρονιά. Καλό βράδυ σε όλους.